Γεια σας και καλώς ήλθατε στα δύο εβδομαδιαία μας ραντεβού. Καταρχήν με τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά και από τις 12.30 και μετά με τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Θα ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα, με ένα μικρό αφιέρωμα στη Γαλλία, που σήγησε για ένα λεπτό στη μνήμη των θυμάτων της 13ης Νοεμβρίου. Γαλλία, ο εθνικός ύμνος της οποίας βρέθηκε στα χείλη εκατομμυρίων ανθρώπων ανά την Ιφίλιο αυτήν την εβδομάδα. Τροποδό μας θέμα, κυρίες και κύριοι, ακόμα μία επίθεση ήρθε να προσθεθεί στα γεγονότα του Παρισιού, της Βηρητού, αλλά και της κατάρριψης της ρωσικής πτήσης στην Αίγυπτο. Αυτή τη φορά, τζιχαντιστές τρομοκράτες έβαλαν στο στόχαστρο ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα του Μάλι, Μπαμακό. Βαδίζοντας προσεκτικά πίσω από αλεξίσφαιρες ασπίδες και θωρακισμένα οχήματα, άνδρες των ειδικών δυνάμεων προσεγγίζουν το νέο μέτωπο στην αντιπαράθεση με την μυσαλλοδοξία. Στην καρδιά της Αφρικής, στην πρωτεύουσα Μπαμάκο της πρώην γαλλικής αποικίας του Μάλι, όπου από τις 7 το πρωί ένοπλοι Ισλαμιστές επιτέθηκαν στο ξενοδοχείο Radisson Blue, ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα σημεία της πόλης. Οι δράστες έφτασαν σύμφωνα με πληροφορίες με οχήματα που έφεραν διπλωματικές πινακίδες, διέσπασαν το φράχτη ασφαλείας, πυροβόλησαν τους φρουρούς και εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις. Στην περιοχή ακούγονταν πυροβολισμοί και εκρήξεις με σφοδρή ανταλλαγή πυρών στους διαδρόμους. Ενώ ένικοι, εγκλωβισμένοι μέσα σε δωμάτια του ξενοδοχείου, έστελναν με τα κινητά τηλέφωνα στιγμιότυπα της πολιορκίας από τις δυνάμεις ασφαλείας. Βρίσκονται ακόμη μέσα στο Radisson. Τα ονόματα των δραστών δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ήταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων. Αρχικά, υπουργός του Μάλι επιβεβαίωσε πως τουλάχιστον 3 από τους 170 ομήρους δολοφονήθηκαν από τους τρομοκράτες. Πολλοί γλίτωσαν όμως τη ζωή τους γιατί απήγγειλαν στίχους και προσευχές από το Κοράνι όπως τους ζήτησαν οι δράστες. Δυστυχώς υπάρχουν θύματα. Δεν είμαι σίγουρος για τις συνθήκες θανάτου τους. Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 3 νεκροί. Πάνω από 30 όμοιρα απομακρύνθηκαν από το ξενοδοχείο. Την ώρα της επίθεσης, στο Radisson βρισκόταν Έλληνας που ζει στο Μάλι και χρησιμοποιεί καθημερινά το γυμναστήριο του ξενοδοχείου. Κατόρθωσε να ξεφύγει και περιέγραψε την περιπέτειά του στο BBC. I left from the gym and I tried to go in the lobby from the back door, from the swimming pool side. I opened the door a little bit and I saw on the floor bullets. I didn't see inside just a little bit. So I closed the door and then I walked wall to wall back in the gym again, and from the back door of the gym, which is on the side of the hotel, I walked out where it was full of police and special forces, and they
take me to a safe place and they walk me home. Μέσα στο Ράντισον, Γάλλοι των ειδικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην περιοχή συντόνιζαν και έδιναν οδηγίες στους στρατιώτες που βρίσκονταν στο ισόγειο του ξενοδοχείου, ενώ είχε ασφαλιστεί η αίθουσα υποδοχής και οι δυνάμεις ασφαλείας συνόδευαν έξω υπό προστασία μέλη του προσωπικού και ενίκους του ξενοδοχείου που απελευθερώνονταν. Όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές στο Twitter, κομάντο ήδη κατευθύνονταν στη Μαλλιανή πρωτεύουσα με αποστολή τη διάσωση των ομήρων. Η επιχείρηση εξελίσσεται και εμείς με τις δυνάμεις που έχουμε εκεί προσπαθούμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους. Για άλλη μια φορά, οι τρομοκράτες θέλουν να κάνουν τη βάρβαρη παρουσία τους αισθητή παντού, όπου μπορούν να σκοτώσουν και να σφαγιάσουν. Έτσι, για άλλη μια φορά, πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη με τους συμμάχους μας στο Μάλι. Τελικά η επιχείρηση οδήγησε στην απελευθέρωση των περισσότερων ομήρων, αλλά μέσα στους χώρους του υπογείου και του πρώτου ορόφου του ξενοδοχείου βρέθηκαν τουλάχιστον 22 σωροί, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 ανήκουν σε τρομοκράτες. Σύμφωνα με στοιχεία των αξιωματούχων ασφαλείας, ομάδα δραστών παραμένει οχυρωμένη στους πάνω ορόφους του ξενοδοχείου. Οι όμηροι οδηγήθηκαν στις πρεσβείες τους και σε αυτοσχέδιο κέντρο φιλοξενίας με εμφανή τα σημάδια του πολύωρου εφιάλτη. Στο Μάλι, εδώ και 3 χρόνια έχουν αναπτυχθεί στρατεύματα της Γαλλίας και των Ηνωμένων Εθνών για να καταστήλουν την εξέγερση στα βόρεια της χώρας. Από το 2012, ένοπλοι Ισλαμιστές έχουν καταλάβει το τμήμα αυτό, επιβάλλοντας τον νόμο Σαρία και αρχίζοντας να καταστρέφουν πανάρχια μνημεία και κοιμήλια στο Τιμπουκτού που θεωρούσαν ειδωλολατρικά. Μήνυμα της οργάνωσης Αλ-Μουραμπιτούν, που αποτελεί παρακλάδι της Αλ-Κάιντα στην περιοχή, λέει ότι οι δράστες είναι μέλη της. Στη Γαλλία τώρα, οι έρευνες της αστυνομίας φέρνουν ανατροπές στα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Όπως αποκαλύφθηκε, η νεκρή της αστυνομικής επιχείρησης στο Σαν-Ντενί ήταν τελικά 3 και όχι 2. Την ίδια ώρα, Φως βλέπει ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης που έκανε το γαλλικό προάστιο τη νύχτα μέρα. Νέα στοιχεία για την αντιτρομοκρατική επιχείρηση του Σαν-Ντενί στο Βόρειο Παρίσι ανατρέπουν ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Όπως δημοσιεύει η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού L'Express, οι φερόμενοι καμικάζοι αυτοκτονίας και εξαδέλφοι του εγκεφάλου Αμπαούντ, Χάσνάιτ Μπουλαχσέν, είναι νεκροί. Όμως δεν πρόκειται για το άτομο που ανατινάχθηκε λίγο μετά τη ρυψοκίνδυνη έφοδο της αντιτρομοκρατικής. Μια τρίτη σωρός σε άθλια κατάσταση που εντοπίστηκε στα ερείπια του διαμερίσματος είναι τελικά το άτομο που πυροδότησε τη ζώνη αυτοκτονίας. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, πρόκειται για άνδρα του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Την ίδια ώρα, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το αμερικανικό δίκτυο ABC δείχνει τη στιγμή της έκρηξης στο διαμέρισμα που είχαν ταμπουρωθεί ο Αμπαούτ και η Ετμπουλαχσέν. Μια τεράστια πύρινη μπάλα φωτίζει το σκοτεινό κτίριο στον αριθμό 8 της οδού Κορμπιλιόν, λίγο πριν ο εκοφαντικός θόρυβος ξυπνήσει τους κατοίκους. Οι γαλλικές αρχές έχουν επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο δρόμου για να πιάσουν την αρχή αυτού του νήματος τρόμου. 182 νέες έρευνες που διεξήχθησαν το βράδυ της Πέμπτης ως την Παρασκευή οδήγησαν σε 20 συλλήψεις και 17 άτομα ετέθησαν υποκράτηση. Από την ώρα που η χώρα ετέθη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι αρχές έχουν διεξαγάγει συνολικά 793 έρευνες, έχουν συλλάβει 107 άτομα και έχουν θέσει υποκράτηση 90 υπόπτους. Από την πλευρά του Βελγίου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 6 έρευνες στο άμεσο περιβάλλον του Μπιλάλ Χατφί, ενός από τους τζιχαντιστές που πυροδότησε το γυλαίκο αυτοκτονίας στο Stade de France τη νύχτα της 13ης Νοεμβρίου. Η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει εφόδους στις συνοικίες των Βρυξελών, Saint-Jean, Zet, Ήκλ και Molenbeek. Συνέλαβαν τουλάχιστον 9 ανθρώπους για ανάκριση. Μερικά από αυτά τα άτομα και ορισμένες από τις εφόδους της αστυνομίας σχετίζονται με τις επιθέσεις στο Παρίσι. Οι έρευνες επεκτείνονται όμως και σε άλλους συνεργούς. Άγνωστα μέχρι πρότινος πρόσωπα που φέρεται να συνέδραμαν στα τρομοκρατικά χτυπήματα και να κατέχουν επιτελικές θέσεις στους κόλπους του Ισλαμικού κράτους. Ένας εξ αυτών, ο εικονιζόμενος Φαμπιάν Κλέν, διαβόητος μαχητής της οργάνωσης, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι αυτός που ακούγεται στο ηχητικό μήνυμα ανάληψης ευθύνης για τις επιθέσεις. Φαμπιάν Κλέν γεννήθηκε στη γαλλική νήσο Ρενιόν, μετακόμισε στην Τουλούζη και καλλιέργησε ένα τρομερό ταλέντο στο να κάνει πλήση εγκεφάλου σε επίδοξους τρομοκράτες. Έτερος ύποπτος ο Σαλίμ Μπενγκλάν, 10 χρόνια μεγαλύτερος από τον Αμπαούντ, σχετίζεται με το δίκτυο της οργάνωσης στο εξωτερικό, ενώ είχε διασυνδέσεις και με τους αδελφούς Κουασί που αιματοκύλησαν το σατυρικό περιοδικό Σαρλί Εμπντό τον περασμένο Γενάρη στο Παρίσι. Και ενώ η κυβέρνηση Ολάντ επιρρύπτει σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμέσως ευθύνες για ολιγορία αναφορικά με τη μη σύλληψη του Αμπαούντ, ο ρεπόρτερ του Russia Today αναδεικνύει τα κενά ασφαλείας στα γαλλοβελγικά σύνορα, ακόμη και μια εβδομάδα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Από αυτή την πλευρά είμαι στο Βέλγιο και μόλις περάσω αυτό το σημείο βρίσκομαι στη Γαλλία. Δεν υπάρχει κανένας αστυνομικός, κανένας άνδρας των δυνάμεων ασφαλείας.
Άρα δεν υπάρχει έλεγχο στο ποιο περνάει και τι προθέσει έχει. Πάντω, σε ό,τι αφορά του ισχυρισμού του Γάλλου Υπουργού Εσωτερικών ότι ο εγκέφαλο του Μακελιού πέρασε από την Ελλάδα, το ελληνικό Υπουργείο Προστασία του Πολίτη το διαψεύδει και καλεί τι γαλλικέ αρχέ να προβούν στι απαραίτητε διευκρινήσει. Για ώρα, οι απειλέ του επωνομαζόμενου Χαλιφάτου συνεχίζονται, με του τζιχαντιστέ να ορκίζονται σε νέο βίντεο ότι θα χτυπήσουν μνημεία στη Γαλλία, αλλά και το Λευκό Οίκο στι Ηνωμένε Πολιτείε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά η αντιτρομοκρατική επιχείρηση που συγκλώνησε το Παρίσι. Ο επικεφαλής των γαλλικών επίλεκτων δυνάμεων μιλά για τη νύχτα της 13ης Νοεμβρίου, αλλά και ένα μήνυμα ενός τρίχρονου αγόριου που θα πρέπει να συγκρατήσουμε όλοι μας. Μείνετε στον Sky. Επτά ημέρες κόσμος, εδώ είμαστε και πάλι και να εστιάσουμε στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση που σημάδεψε την εβδομάδα που πέρασε. Ξημερώματα της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, οι επίλεκτες δυνάμεις της γαλλικής αστυνομίας διεξήγαγαν μια εντυπωσιακή έφοδο στο προάστιο Σαντενί του Παρισιού. Σε εμπόλεμη κατάσταση ξύπνησε απότομα το προάστιο Σαντενί, βόρεια του Παρισιού. 800 μέτρα από το Stade de France, στόχο των τρομοκρατών της 13ης Νοεμβρίου, όπου είχαν ανατιναχθεί καμικάζι αυτοκτονίας, η αστυνομία σφράγισε μια ολόκληρη περιοχή σε περίμετρο 500 μέτρων. Πληροφορίες ανέφεραν παρουσία τζιχαντιστών σε δύο διαμερίσματα. Ακόμα και του υπαριθμών ένα καταζητούμενου, φερόμενου ενορχιστρωτή των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου, Αμπτέλ Χαμίντ Αμπαούντ. 4:20 το πρωί τοπική. Η επιχείρηση αρχίζει. 110 άνδρες των επιλεκτών δυνάμεων τοποθετούν εκρηκτικά στην πόρτα διαμερίσματος στον αριθμό 8 της οδού Κορμπιγιόν. Οι 5 ένικοι του διαμερίσματος απαντούν με καταιγισμό πυρών. 4:50. Τρεις ύποπτοι συλλαμβάνονται και απομακρύνονται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Η ανταλλαγή πυρών συνεχίζεται και οι εκρήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Πέντε το πρωί. Η Ντίζελ, ειδικά εκπαιδευμένος βελγικός ποιμενικός, είναι ο πρώτος αστυνομικός που εισέρχεται στο διαμέρισμα για την ανίχνευση εκρηκτικών. Βρίσκει ακαριαίο θάνατο όταν οι τζιχαντιστές αντιλαμβάνονται την ύπαρξή της. 5:50. Μια γυναίκα ανατινάσεται, ενεργοποιώντας τα εκρηκτικά με τα οποία είναι ζωσμένη. Lui dit de mettre ses mains en évidence, de lever les mains en l'air et de ne pas les bouger. Si elle bouge, il tire. Et d'un coup, on entend une énorme explosion, comme si elle s'est fait exploser. 7:30, λίγο πριν χαράξει, δύο νέες συλλήψεις. Ο αποκαλούμενος οικοδεσπότης, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου διέμεναν οι ύποπτοι. Το γαλλικό δίκτυο BFM εξασφάλισε συνέντευξη λίγο πριν του φορέσουν χειροπέδες. On m'a dit d'héberger deux personnes pendant trois jours, j'ai rendu service normalement, je sais pas d'où ils viennent, on est au courant de rien, monsieur, si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés? Μαζί με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος συνελήφθη και η σύντροφός του. C'est un tout petit appartement, en fait, il y a une pièce. Un studio? Ouais, ça fait comme un studio, en fait, il y a une chambre et une cuisine, c'est tout. 10:30. Σύλληψη ακόμα δύο ατόμων στη λεωφόρο Καγνό, λίγα μόλις μέτρα από τον χώρο της βασικής αστυνομικής επιχείρησης. 10:50 το πρωί τοπική. Έναρξη δεύτερης αστυνομικής επιχείρησης για την διασφάλιση της περιοχής. 11:37. Λήξη των 7 ώρων επιχειρήσεων. Απολογισμός. Δύο τρομοκράτες νεκροί, 7 συλλήψεις υπόπτων, 5 αστυνομικοί ελαφρά τραυματίες. Αναλυτές επισημαίνουν ότι επρόκειτο για επιχείρηση υψηλότατου ρίσκου μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, η επικινδυνότητα των υπόπτων δεν άφηνε περιθώριο για καμία αναβολή της επιχείρησης. Un succès, un véritable succès. On a pu là extraire des terroristes, arrêter des terroristes qui seront certainement une mine de renseignements qu'il faudra exploiter. Ήδη οι αστυνομικές πηγές χαρακτηρίζουν πλέον τη συμπλοκή του Σαντενί ως την πρώτη μάχη αρχών τρομοκρατών της μετά 13ης Νοεμβρίου εποχής.
Για τις πρωτόγνωρες σκηνές πολέμου που έζησε στο Μπατακλάν μίλησε ο επικεφαλής των Γάλλων κομάντο που μπήκαν στο θέατρο την ώρα που οι τρομοκράτες κρατούσαν ακόμα τους ομήρους. Περιγράφει μάλιστα την εισβολή σαν επίγεια κόλαση την οποία κανείς από την ομάδα του δεν έχει ακόμα ξεπεράσει. We took position at the center of the theater and then we discover like a hell on earth. Ο επικεφαλής της BRE, των Γάλλων Κομάντο, που μπήκαν πρώτοι μέσα στο θέατρο Μπατακλάν, περιγράφει καρέ-καρέ τη μάχη με τους τρομοκράτες. Η κόλαση είχε έρθει στη γη, λέει ο επικεφαλής της ειδικής αντιτρομοκρατικής μονάδας στο αμερικανικό NBC. As soon as we opened the door, the terrorist, one of the terrorists, he shot like between 25 to 30 rounds of AK-47 bullet. Immediately we've got a guy in the middle of the group get hit in the hand, so he fell down because of the pain and First thing we saw that the guy is shooting and a lot of maybe 20 hostage between the shooter and us. We cannot shoot at that time because it was too risky for the hostage. Σκηνές που κόβουν την ανάσα, βγαλμένες από χολιγουδιανή ταινία. Κι όμως εξελίχθηκαν τη νύχτα της 13ης Νοεμβρίου στη γαλλική πρωτεύουσα. Ακούστε τι αντίκρισαν οι Γάλλοι κομάντο μόλις μπήκαν στον Μπατακλάν. 700 με 800 άτομα στο πάτωμα μέσα στο αίμα. Lying on the floor, tons of blood everywhere. No sound, nobody was screaming except some of the guys. And no sound and a lot of light because it was like a concert with every light were on. And we discovered this scene first. Were the people afraid to leave? Yeah, nobody were moving because they were afraid of the terrorists. Οι εγκλωβισμένοι στο θέατρο, πανικόβλητοι, μόλις έβλεπαν τη γαλλική αστυνομία, εκλιπαρούσαν για βοήθεια. Άλλοι είχαν τραυματιστεί, άλλοι αιμορραγούσαν. Οι ειδικές δυνάμεις όμως δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Έπρεπε να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν τους τζιχαντιστές. We approach the door and suddenly one of the terrorists on a stage, we don't know, asked us to go backward. So I tried to speak with them, and he told me that he wanted to negotiate. So I said, okay, give me a phone number. He gave me a phone number. I gave it by radio to our negotiator. Ακολούθησαν 5 τηλεφωνήματα μεταξύ των τρομοκρατών και της γαλλικής αστυνομίας. Ο τρομοκράτης αυτοπροσδιορίζεται ως πολεμιστής του Χαλιφάτου και λέει πως ήρθε να πολεμήσει τους Γάλλους και τον Φρανσουά Ολάντ ως αντίπεινα για τις επεμβάσεις στη Συρία. Κομάντο γνώριζαν πως σκοπός των τρομοκρατών ήταν να δολοφονήσουν όσους περισσότερους αθώους πολίτες μπορούσαν. At the end of the hallway, we found the two terrorists. It was like a dead end for them, and the first one blew himself with the explosive jacket. The second one tried to do the same, but he got shot by the two first BI officers. They were both wearing suicide vests. Exactly. And one of them went off. Yeah, there was blood everywhere. Παρά την εμπειρία του από πολεμικές επιχειρήσεις και τη σκληρή εκπαίδευση που έχει περάσει, δεν έχει ξεχάσει τις σκηνές που έζησε τη ματωμένη εκείνη Παρασκευή. Κανείς από τους άνδρες του δεν μπορεί ακόμα να κοιμηθεί ήσυχος και ελπίζει πως ο χρόνος θα γιατρέψει και τις δικές τους πληγές. Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Βάλς για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων με τη χρήση χημικών όπλων. Τα νοσοκομεία του Παρισιού έλαβαν επίγουσα εγκύκλιο για την αύξηση των αποθεμάτων σε αντίδοτα. Την ίδια ώρα, στην Ιταλία, σήμα των Αμερικανικών υπηρεσιών για πιθανές επιθέσεις σε πολυσύχναστα σημεία έχει σημάνει συναγερμό σε γρήγορες αρχές και στη Μόσχα όπως και στη Νέα Υόρκη. Με περαιτέρω μέτρα αστυνόμευσης απαντά το Παρίσι στην τρομοκρατική απειλή. Μεικτές περιπολίες στρατού αστυνομίας παντού στην πρωτεύουσα αλλά και σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι Γάλλοι αστυνομικοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να οπλοφορούν ακόμα και αν βρίσκονται εκτός υπηρεσίας ώστε να συνδράμουν συναδέλφους τους σε περίπτωση ανάγκης. Πάνοπλοι κομάντο φυλάσσουν την Γαλλική Εθνοσυνέλευση όπου εγκρίθηκε σήμερα η παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες με τον Πρωθυπουργό Βάλς να προειδοποιεί τους συμπατριώτες του για νέου είδους απειλές. Mais nous le savons et nous l'avons à l'esprit. Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα την ύπαρξη κατεπίγουσας εγκυκλίου στα νοσοκομεία του Παρισιού, ώστε να αυξηθούν τα αποθέματα σε θεϊκό άλας ατροπίνης. Μια ουσία που λειτουργεί ως αντίδοτο σε χημικά αέρια όπως το σαρίν, με το οποίο θα μπορούσαν να πληγούν εγκαταστάσεις όπως το μετρό.
Συναγερμός και στην Ιταλία μετά από σήμα των Αμερικανικών υπηρεσιών. Obiettivi terroristici a Roma e Milano, in particolare San Pietro, il Duomo e la Scala. Στρατός και καραμπινιέροι περιπολούν σε όλα τα ευαίσθητα σημεία των πόλεων, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις τοποθεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος. Έκτακτα μέτρα και στα γήπεδα της χώρας, όπου η διοργανώτρια αρχή ζητά αυξημένη επαγρύπνηση στους αγώνες του πρωταθλήματος. Στον αστερισμό των έκτακτων μέτρων και η Μόσχα, όπου αυξήθηκε σημαντικά η αστυνομική παρουσία σε δρόμους, μνημεία και πλατείες. Η απόφαση του Κρεμλίνου έρχεται μετά την επιβεβαίωση της κατάρριψης του αεροσκάφους πάνω από το Σινά, αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων στη Συρία. Ρωσικά βομβαρδιστικά βάλουν πλέον εναντίον δηληστηρίων που ελέγχουν οι τζιχαντιστές, στερώντας από την εγκληματική οργάνωση σημαντικά έσοδα από το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω μετά τον χθεσινό απόπλου του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, με προορισμό την Ανατολική Μεσόγειο και την αυξημένη πλέον συνεργασία Ρωσίας-Γαλλίας στο πεδίο της Συρίας. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αυστηρή ήταν η απάντηση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης στο νέο προπαγανδιστικό βίντεο του Χαλιφάτου. Όπως ανακοινώθηκε, 500 ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί έχουν ήδη ενταχθεί στη δύναμη φύλαξης της πόλης. Και να περάσουμε στον επίλογο της σημερινής εκπομπής, είναι ο διάλογος της εβδομάδας. Ce qui s'est passé, tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très 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 méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Et il faut faire vraiment attention parce qu'il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas, on a pas besoin de changer de maison. C'est la France notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très très méchants, papa. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs. Bah les fleurs, ça fait rien, c'est pour... Si regarde, tu vois, tout le monde pose des fleurs. Oui. C'est pour combattre les pistolets. C'est pour protéger. Voilà. Et les bougies aussi. C'est pour ne pas oublier les gens qui sont partis. Hein. C'est pour nous protéger les fleurs et les bougies. Oui. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο μας ημίωρο. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι εδώ με ειδήσεις αλλά κυρίως εικόνες από τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μείνετε στον Sky.